αντιπροσωπεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής του Νομού Ροδόπης με επικεφαλή στον γραμματέα της οργάνωσης Νότι Χαρελαμπίδη, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον αδόκητο χαμό της Προέδρου Φόφης Γεννηματά, επισκέφτηκε σήμερα την Διοικήτρια και το Προεδρείο του Συλλόγου Εργαζομένων του Σεσμανόγλου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής. Στην αντιπροσωπεία μετήχαν επίσης τα μέλη της Κεντρικής Περιφερειακής Επιτροπής Γιώργος Μανανάς και Δάμων Δαμιανός, τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Κρίνα Μελινεσελίδου και Συμπέλμου Σταφάουγλου, καθώς και ο γραμματέας της Δημοτικής Οργάνωσης Κομωτινής Χάρης Δαλατζόγλου. Ένα από τα βασικά ζητούμενα μιας σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας είναι η διασφάλιση της δυνατότητας προσφυγής του λαού χωρίς κοινωνικές ή οικονομικές διαφοροποιήσεις σε ένα σύστημα υγείας το οποίο είναι ευάρεστο και αποτελεσματικό. Σήμερα, στις 25 του Οκτώβρη, συμπληρώνοντας ένα χρόνο από την απώλεια της Προέδρου μας Γεννηματά, η οποία αγωνίστηκε για το ΕΣΥ, επισκεφθήκαμε το νοσοκομείο της Κομωτινής, τη Διοικήτρια και το Σύλλογο Εργαζομένων και ακούσαμε με μεγάλη προσοχή τα ζητήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τις δομές του κατάφερε και στάθηκε όρθιο στα δύσκολα χρόνια της πανδημίας, κάτι όμως το οποίο δεν θα μπορούσε να είναι δυνατό χωρίς την αυτοθυσία των νοσηλευτών, των ιατρών και του διοικητικού προσωπικού. Αυτό μας έδωσε να καταλάβουμε ότι υπάρχουν παθογένειες οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όχι όμως με βλέψεις προς κάποιο είδους ιδιωτικοποίησης, αλλά με την αναγέννηση του ΕΣΥ και με τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του.